Λοιπόν, έχουμε... Ξαναλέμε. Είδαμε και Κάρμα, έτσι. Ναι. Ενδιαφέρον. Και Νίταλη. Θρες με Λούσιαν στον bot από τους Stuck in Reverse. Και από τους Dragon Nest έχουμε Twitch και Κάρμα. Νίταλη εναντίον Άρη στο mid. Λί στο jungle εναντίον Λί. Και στο top έχουμε Σιβάνα εναντίον Τράντλ. Πάρα πολύ ωραίο top lane. Βέβαια έχει το Ignite βλέπουμε η Σιβάνα, ενώ ο Τράντλ είναι με το teleport. Λες να είναι το πλεονέκτημά της? Λογικά ναι. Νομίζω όμως λέει ότι το πλεονέκτημα θα είναι στο Τράντλ για το teleport. Για... Θα είναι στους Stuck in Reverse. Το matchup μεταξύ τους δεν ξέρω πώς θα είναι. Ναι, ναι, εντάξει, στο lane. Θα δείξει. Στο lane ένα Ignite είναι πολύ... Βέβαια, σου δίνει το πλεονέκτημα. Παίρνει έτσι ένα teleport. Δεν είναι σαφές πλεονέκτημα. Δεν μπορώ. Πάμε. Σαφές πλεονέκτημα λοιπόν για, την, για το manager. Και απέναντι στο Blade. Ντροπή σου λένε τα παιδιά. Πώς μου φέρεσαι έτσι, Ρε Βασίλη. Είσαι με ντροπή μου. Τι? Είσαι με ντροπή. Δεν ξέρω το παιδί, αλλά ντροπή σου. Οκ. Καλά του λες, ευχαριστώ. Να πω χαιρετίσματα στο Γιάννη. Την Κασπαριανή. Πολύ πόκ μας λέει ο Χάρης από Dragon Nest. Εντάξει, Νίταλοι έχουνε. Κάρμα. Νίταλοι. Τι είπα. Α, δεν άκουσα. Μίνταλι είπες. Τι είπα. Μίνταλι. Όχι, Μίνταλι. Εγώ λέω Μίνταλι. Τι χαίρεσαι. Πώς είναι ο Σωτήρης. Δεν είμαι ο Ανδρέας. Σκάσε μωρί. Πριν να πούμε παιδιά, ναι, οι wannabes κέρδισαν. Ναι, το σκάσε μωρί που πάει. Σε μένα λογικά. Εγώ είμαι η μωρί. Έρχεται και το άρμι του gay guy, του gay guy. Θέλουμε να ακούσουμε και λίγο γαϊ, γαϊ μας βλέπεις. Γαϊ μας βλέπεις, ο Βασίλης αγαπάει. Θέλουμε γαϊ. Είμαι μέλος του GGI Army. Σε 1,5 λεπτό περίπου ξεκινάει το game. Ξαναλέμε, έχουμε Needle στο mid απέναντι σε Άρη, Σιβάνα απέναντι σε Trundle στο top. Ελίζα απέναντι σε Ελίζα Jungle και Twitch με Κάρμα απέναντι σε Thresh και Lucian. Πες μου. Βασίλης, σε σένα πάει. Το ξέρω. Σε σένα πάει το σκάσο. Το ξέρω. Πριν δεν το πες. Ναι. Σε σένα πάει. Το ξέρω. Ναι. So what. Να το λέμε γαγάι. Μας βλέπει ο γκαγάι, ο γαγάι. Και όλο του το άρμι. Σας πώς. Τι θα ξαναβρεις την Παναγία. Την Παναγία δεν την ξαναβρεις. Την Παναγία. Την Παναγία δεν την ξαναβρεις. Παιδιά λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στην κοπέλα πάει. Να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έχω να πω σε όλα τα παιδάκια. Να ηρεμήσουν τα πνεύματα παιδιά στο chat όσο γίνεται, να μην βρίζετε. Μας βλέπουν και μικρά παιδάκια. Μας βλέπουν κυρίως μικρά παιδάκια. Ναι. Όχι, μην το λες. Σε 20 δευτερόλεπτα σχεδόν ξεκινάει το game. Ένα πολύ ενδιαφέρον game. Θέλω να δω πώς θα πάει η Νίταλη. Τι πρόβλημα έχεις να κάνεις για την Νίταλη με το χιλ. Η Νίταλη μόνο με χιλ, παιδί, νομίζω τώρα τελευταία. Λόγω της passive της, της δίνει και πολύ περισσότερο speed, ενώ όταν θέλει να XP, ας πούμε. Exactly. Exactly. Βοηθάει πάρα πολύ το κοινό για kill. Hand is the strongest muscle. Κάσα σκούπιες και σε μένα πάει αυτό λογικά. Πεις και κάνεις like εδώ, Το έκανα. Έκανες like στην πλαγκιά. Στην πλαγκιά. Το έλεγες όμως. Ναι, ήταν ωραία πλαγκιά. Καλά. Τι άλλο θέλω να πω.
Πιστεύω θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον game. Βλέπουμε τα Diamond Banners. Το καταπληκτικό Silver Banner της Elise. Μια ομορφιά. Εντάξει, εσύ μπορεί να μην είναι δικό του account. Θα δεις. Έχουμε το Army στο... Ναι. Στο chat. Έχω να πω ότι μου αρέσει καθόλου αυτό το σκιντσάρι, έτσι. Αλλά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το σκιντσάρι. Μια χαρά είναι σχέση με το Dynasty. Είναι καλά, πολύ καλά. Ναι. Οκ, ναι. Okay, εντάξει. Έτσι όπως το έθεσες, νομίζω έχει δίκιο. Μ' αρέσει πολύ το σκιντ του Lucian. Εμένα τη Σνίτελ μου αρέσει. Και τη Σνίτελ είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν σε sale νομίζω τώρα. Ναι, το πήρα καλά. Και το Midnight ήταν σε sale. Μαζί με το Midnight. Για να βάλουμε λοιπόν τους champions στη θέση τους. Έτοιμο λοιπόν να βλέπετε και τις διαφορές ανάμεσα στα goal, το farm και τα items. Να δούμε, βλέπουμε και τους πέντε παίκτες στο Stack and Reverse, στον... κοντά στα jungle των Dragon Nest. Βλέπουμε πέρα το αποτυχημένο χτύκο από το Thresh, θα ήταν ωραία να υπήρχε κάποιος εκεί από το Dragon Nest. Θα δούμε τον bot lane του Stack and Reverse να πηγαίνει στο top και τον Trundle στο bot απέναντι σε Karma και Twitch. Ζητάνε να με βλέπουν οι φίλοι μου και τώρα... Θέλω να βλέπουν. Εσύ δεν θέλεις να σε βλέπουν, εσύ δεν φταίω εγώ. Έλα, στην κάμερα. Εντάξει, δεν είπαμε να με διώξεις. Οκ, okay, το παιδιά τρόπο που με βλέπετε, πώς φταίνε, ναι. Βασικά μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Καλά ρε, έχουμε εδώ πέρα τη Μαράδη, θέλω να βλέπετε τα μούτρα μου. Προφανώς θέλω να βλέπω τα μούτρα μου. Ποιος το μούτρο ποιος θέλει να βλέπει τα μούτρα μου όταν υπάρχει σύνδεση. Εσένα αγαπάνε. Υπάρχει δίπλα αυτό το ουρί του παραδείσου. Θέλετε να βλέπετε μέχρι. Εντάξει, βασικά. Ωραία, πάμε. Καθαρίζω να βλέπω τα τσικατό μου τράγμα. Λοιπόν, ξεκίνησε το game. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ damage, early damage από την, από την Άρη προς την Ιταλή. Mm-hmm. Έχουμε ένα lane swap, έτσι. Ναι, το είπαμε στην αρχή. Έχουμε το bot lane των Stack and Reverse να πηγαίνει στο top. Βλέπουμε ο Trundle το... μαζί με τον Lin. Έχουμε και το Ignite. Σε όλους το Ignite εσύ, Άρη. Mm-hmm. Πολύ λόγο εδώ πέρα. Η Nidalee. Αμήν παρόλα αυτά, το ρισκάρι. Η Nidalee έπαιξε το heal της. Teleport εδώ από τον Trundle. Έτσι μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα πάρουν το πρώτο tower από τα teams. Mm-hmm. Βλέπουμε 4 άτομα πάνω στο bot, έτσι. Ναι, βλέπουμε εδώ πέρα τον Lee με την Elise. Πολύ λόγο εδώ πέρα ο Lee. Ίσως να δούμε το πρώτο kill. Όχι, θα δούμε κάτι πάρα πολύ λόγο. Συμβάνα το kill για τον Lucian. Πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα και εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα για την Elise. Όχι, δεν θα έχουμε κάτι παραπάνω. Και το κύριο στην Ελίζ για την Ελίζ στον Lee. Ένας για έναν λοιπόν το exchange. First blood για τον Lucian.
Όχι, δεν θα κάνουν τι κυνηγήσουν, δεν θα πρέπει κιόλα. Δεν τα κατάφερε η Σιμ. Δεν είχε wave προς αυτό το tower και έχει το hit από το tower. Και έχουμε κλείσει την Ελίζ. Και first blood για το Lucian. First blood για το Lucian, ένα-ένα. Η Dragon Nest με τις τακριβές. Έχουμε το first blood για τον Γαγάη. Γαγάη Άρμι. Το hook εδώ πέρα από τον Thresh, πολύ ωραία. Καταφέρνουν να κάνουν κάποιο box. Πάρα πολύ χαράς. Εδώ βλέπουμε την Νίτελη να δυσκολεύεται στο boss το mid, έτσι. Απέναντι στην Άρη. Όπως και αναμενόταν. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύκολο mid η Άρη προς την Νίτελη. Απέναντι στην Νίτελη, ναι. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Να βλέπουμε πάρα πολύ πίεση από τον bot lane, τον Stack and Reverse και τον Gagai στο top. Απέναντι στη Σιβάνα. Εδώ πέρα βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο τσάρμα από την Άρη. Πολύ κοντά η Ελίζ. Δεν έχει μάνα εδώ η Άρη, δεν έχει ούτε ulti. Πολύ δύσκολο θα καταφέρει να σωθεί. Το kill εδώ πέρα για τον ulti beat. Πολύ ωραίο εδώ πέρα το τσάρμα από την Άρη. Θα σωθεί η Άρη, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Τυχερή εδώ η Άρη. Τυχερή και η Νίταλη. Και έχουμε το kill για του Stack and Reverse και το Lee. Τυχερή η Νίταλη. Τυχερή ήταν η Νίταλη στην αρχή. Δεν πήρε το kill η Άρη. Βέβαια, αυτό λέω. Και βλέπουμε του Stack and Reverse να παίρνουν άλλο ένα kill. 2-1 το score, μαζί και οι δύο ομάδες στο gold, μαζί και στο farm. Υπάρχει το πρώτο tower για τους Dragon Nest, το οποίο είναι στο bot. Σιγά, βλέπουμε ναι, ότι προσπαθούν να πουσάρουν αρκετά και ο Thresh και ο Lucian. Νομίζω ότι αυτό το poke που προσπαθούν να κάνουν στη Σιβάνα είναι για να την αναγκάσουν να γυρίσει πίσω και να πάρουν επιτέλους το tower. Το θέλουν αυτό το tower. Θέλουν τον gold νομίζω. Προσπαθούν. Δεν βλέπουμε το fight στο mid. Δεν θα πιάσει το charm εκεί πέρα. Αν έπιανε το charm εκεί πέρα, η Άρη θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ή αν είχε ulti. Θα δούμε τον Draco για του Dragon Nest. Πολύ λέει εδώ πέρα η Ελίζ θα καταφέρει να ζήσει, δεν νομίζω με τίποτα. Νεκρή εδώ πέρα, το κύλι για την Άρη. Άλλο ένα κύλι για τους Stack and Reverse, βέβαια. Έχουμε λοιπόν 1-3 για τους Dragon Nest και για τους Stack and Reverse και ένα κύλι για τους Dragon Nest. Νομίζω ότι... Θα πάρουν και το Tower εδώ πέρα σιγά σιγά. Σε θέμα από Tower, από Dragons, τέτοια πράγματα για να φορήσουν να πάρουν ένα προβάδισμα, έτσι. Βέβαια, βλέπουμε εδώ πέρα και το πρώτο Tower για το Stack and Reverse. Βλέπουμε ότι η Nidalee δεν δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κάθεται πίσω, δεν μπορεί να πετύχει τα σπίρ της. Εντάξει, η Άρη εφόσον κάθεται πίσω από τα wave δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και βλέπουμε την Άρη να παίρνει το kill, να έχει και μία assist και να έχει ένα προβάδισμα περίπου 11. Έχει καλύπτει το challenge. 11 creeps. Όπως και η Nidalee βέβαια. Αλλά υπάρχει μία διαφορά στο farm. Μικρή βεβαίως. Και ο Lucian με τον Ditch βλέπω μία διαφορά στο farm. Το top θα έλεγα ότι είναι όμοια τα πράγματα μέχρι τώρα. Ένα-ένα στα Towers, 1-3 για τους Stark Reverse. Καλά βέβαια, όπως και στο προηγούμενο game δεν μπορούμε να κρίνουμε από το... Από το early, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είδαμε τρομερό comeback από τους wannabes πριν. Και δεν θα πούμε κάτι τώρα. Και βλέπουμε τους Stark Reverse να στέκονται πολύ ωραία στο game μέχρι στιγμής. Ναι. Βλέπουμε τον Gagai στο top να... Έχουν πολύ ωραία control. Δεν έχει ξεφύγει στο φάνο. Έχουμε τον BF και τον Longshot από τον Γαγάη. Βλέπουμε πολύ BF ωραία. BF και από τον Twitch. Είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο που δεν μπορεί να επιβιώσει η Νίταλη στο lane της. Εναντίον της Άρη. Είναι ότι αν χρησιμοποιήσει τον Gap Closer που έχει, θα φάει το charm. Αν προσπαθεί να κρατήσει απόσταση. Έλεγα και πριν στο charm του Select ότι έχει βγει ανακοίνωση από τη Riot ότι θα μπαφάρουμε την Νίταλη επειδή είναι από τα τσάμπιονς που γίνεται και μίλι. Επειδή είναι πάρα πολύ squishy, δεν μπορεί να μπει μέσα στο fight. Είναι μίλι, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στο fight. Είναι πάρα πολύ squishy, δηλαδή θα φύγει 2 hit.
δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Με την παφάρη να μορφωθούν ακριβώ το λόγο. Όταν γίνεται μίλη, να έχει κάποιο παραπάνω life, κάποιο παραπάνω damage. Να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια θα αργήσει πάρα πολύ, κλασικά. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Θα δούμε. Εδώ πέρα έχουμε την Άρη να δυσκολεύει τη ζωή τη Νίνταλη. Blue buff και για του δύο παίκτε. Βλέπουμε όμω η Νίνταλη κάθεται αρκετά πίσω. Έχουμε πρέπει την Ελίζα να πηγαίνει σιγά σιγά στο top. Είναι και όλοι εκεί. Υπάρχει το Pink World. Το κοκκούν από την Ελίζα. Χουκ από τον Thresh. Κοντά όλοι. Φλάσον. Δεν θα έχουμε κάτι παραπάνω βέβαια. Καταφέρει να κάψουμε το Flash Thresh. Το κοκκούν εδώ πέρα. Πιάσει το Lucian. Πολύ ωραία η ulti, πολύ ωραίο το play από τον Λυσίν. Κοκκούν φυσικά στο Lucian, ευτυχώς δεν θα έχουμε κάποιο death για τους Dragon Nest. Δεν θα πήγε στην αρχή ότι η Carven είναι ένα πάρα πολύ ωραίο support. Δηλαδή έχει από την αρχή την ulti της και μαζί με το Q κάνει ένα φοβερό poke στο bot. Δηλαδή αναγκάζει να γυρίσεις πίσω, σε αναγκάζει. Έχουμε ulti από τη Σιβάνα. Πολύ λόγο εδώ πέρα, ο Τράντελ δυσκολεύεται. Πολύ damage από τη Σιβάνα, θα είναι το kill για τη Σιβάνα. Θα είναι το kill για τη Σιβάνα. Πολύ ωραία, βλέπουμε με το Scepter, θα πάει πρώτα για το Blade λογικά. Θα βάλω το Κάτλα σίγουρα, όπως και ο Τράντελ. Νομίζω από πάντα, δηλαδή η Σιβάνα έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα στον Τράντελ. Είναι Σιβάνα, όπως και να το κάνει. Μπορεί να έχει προβλήματα με διάφορους άλλους champions, αλλά νομίζω με τον Τράντελ είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Οπότε κιόλας την είχα πάρα πολύ υποτιμημένο τσάμπιν, ενώ δεν είναι καθόλου, είναι πάρα πολύ. Θα δούμε το hook εδώ πέρα από τον Thresh. Θα μπει ο Thresh, ulti από τον Thresh. Μόνος του παρόλα αυτά, δεν έχουμε follow από τους υπόλοιπους. Παρόλο που υπάρχει το London. Κακή συνεννόηση εκεί πέρα από το Stack and Reverse. Λόγω εδώ πέρα η Elise, πολύ ωραίο το play RQ από τον Lee Sin. Πολύ λόγο και ο Thresh θα πιάσει το hook. Νεκρός ο Thresh από το Twitch. Κακό τσάρμα εκεί πέρα από την Άρη, η οποία έχει ulti σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα καταφέρει να ξεφύγει λογικά, έχει ulti τώρα η Άρη. Είναι κοντά και η Σιβάνα. Η Σιβάνα έχει ulti και αυτή, θα τη δούμε λογικά την ulti τώρα. Όχι, δεν έχει ulti η Σιβάνα. Δεν έχει ulti η Σιβάνα. Δεν έχει ulti η Σιβάνα, πρέπει να είναι full. Βέβαια, δεν έχει ulti προς το παρόν, έχεις δίκιο. Δεν το είχα προσέξει. Προσπαθεί, η Μιταλή δεν έχει καταφέρει κάποιο κιούτης. Να καταφέρει να μπορέσει να. Βέβαια εδώ πέρα πολύ λόγο η Νίνταλη, νεκρή η Νίνταλη. Πάρα πολύ ωραία κύλα από την. Και όμως πέτυχε το Άρη. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Twitch να έχει πρόβλημα εδώ πέρα. Φλάσ από τον Twitch. Φλάσ και από την Άρη. Άλλο ένα κύλι για την Άρη. 2-0 ένα το σκορ της Άρη. Βλέπουμε λοιπόν το 3-5 από Dragon Nest και τα 5 kill για τους Stacking. Πολύ ωραία hook εδώ πέρα από το Thresh. Γενικά, ναι, έχω δει πάρα πολύ ωραία hook από το Thresh. Αν και τις περισσότερες φορές ήταν μόνος του, έχω δει πάρα πολύ ωραία hook. Κακή συνεννόηση ήταν εδώ, στην πρώτη φορά που Stacking Reverse στο top. Dragon λοιπόν για τους Stacking Reverse. Στο Gold βλέπουμε να αρχίσει να υπάρχει μια διαφορά. Μικρή περίπου 3 χιλιάρικα για του Stack and Reverse. Έχουμε λοιπόν το 0-2 της Νίνταλη μέχρι τώρα. Ένα kill για τον Twitch. Έχουμε τη Σιβάνα στο bot. Τώρα έχει η Σιβάνα. Λίγο να το προσέξω αυτό. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία plays από το Lee, έτσι. Έχει πολύ ωραίο φάρμα η Άρη. Καλό είναι. Και η σχέση με την Ιταλή έχει μείνει πολύ πίσω ο Twitch σε σχέση με τον Lucian. Ναι, αν και είναι στα κλίνια. Ο Twitch εδώ πέρα βλέπουμε πολύ λίγο την Karma.
Η ούλτη από τη Σιβάνα, νεκρή η Σιβάνα από το Λί. Πολύ ωραίος μέχρι τη στιγμή ο Λί. Πολύ λόγο η Ελίζα εδώ πέρα, είναι και η Κάρμα με πολύ λίγο live. Kill για το Lucian, kill για το Λί. Και άλλο ένα kill για το Lucian και εδώ πέρα βλέπουμε πρόβλημα για το Twitch, ο οποίος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο farm. Και έχουμε ένα 3-0-2 Lucian. Άλλο ένα kill για, τον, για την Άρη. Ανοίγει ψαλίδα στον κόλ και στα 5.000 περίπου και δυσκολεύουν τα πράγματα από εδώ και πέρα για τους Dragon Nest. Α, το World Raven. Το είδες. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Θα βγάλουμε το zoom. Άλλο το World Raven. Δεν το βγάζω το zoom. Το αποτυχημένο κοκκούν από την Ελίζ. Είναι κοντά η Άρη, δεν υπάρχει World. Θα πάει για το Blue, αλλά δεν θα βρει τίποτα. Όχι, θα το πάρει λογικά. Κακός smite εδώ πέρα, θα μπορούσε να γίνει... Να είναι λάθος εκεί πέρα το smite. Δεν τη στήριξε τώρα αυτό το blue. Βλέπουμε το army του Γαγάη να γίνεται χαμός στο chat. Από τους fans του Γαγάη. Μόνο τους εδώ πέρα ο Thresh. Θα είναι νεκρός από την Nidalee, ένα kill που χρειαζόταν πάρα πολύ η Nidalee. Πολύ. Βλέπουμε Athens για την Ιταλία, Athens και για την Άρη, αλλά η Άρη πρέπει να έχει gold punch αρκετό έτσι. Η Άρη έχει 800 gold punch. Εδώ πέρα βλέπουμε το φάρμα από την Άρη, πολύ damage από την Άρη. Πολύ ωραία η ulti από την Άρη, δεν έφαγε το snare από την Karma. Άλλο ένα kill για το Lee, καταπληκτικό game μέχρι στιγμής από το Lee έτσι. 4-1 ο Lee, να πούμε. Yeah. Και 3-0 mm-hmm. για την Άρη. Πολύ λόγο εδώ πέρα το life της Karma, kill για τον Trant, θα το αφήσει ο Lucian. Ναι, νομίζω ότι το άξιζε μετά το... Έπρεπε και έχουμε το τσάρμα εδώ πέρα από την Άρη. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα για την Σιβάνα η οποία... Πετυχαίνει λοιπόν το Q του ο Λυσί. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα είναι τα πράγματα για τη Σιβάνα. Έχει ούλτι τώρα η Σιβάνα να την παίξει. Q εδώ πέρα για το Λυσί, πάρα πολύ ωραία. Έκανε την ούλτι της πάνω στο Q του Λυσί. Είχε δύο την εμπολικότητα στην ούλτι η Σιβάνα. Άλλο ένα κύριο για τον Lucian. 4-0 ο Αγάη. Καταπληκτικό upgrade μέχρι στιγμή. Και τέταρτο tower για τους Stack Universe. Καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι στιγμής από τους Stack Universe. Καταπληκτικό game από τον Gagai. Όπως και ο Lee είναι... 4-13 λοιπόν για τους Stack Universe. Καταπληκτικό σε ultimate. Kill για τον Twitch. Στον Thresh. Νομίζω ότι ο Thresh... Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Κοκκούν από την Ελίζ στον Trundle. Νομίζω ότι φάντως ότι ο Thresh βρίσκεται τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Mm-hmm. Πολλές φορές μέχρι στιγμή στο game. Το kill για την Ελίζ. Ίσως να έπρεπε να το αφήσει για το Twitch. Αν και νομίζω ότι το χρειαζόταν πολύ περισσότερο η Ελίζ, γιατί ήταν στο 1-4, το πήγε 2-4, προσπαθεί να κάνει το comeback η Ελίζ στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, ναι, όμως ο Twitch είναι ήδη το 2-1, έτσι. Εντάξει, μπροστά βέβαια στο Lucian που είναι 4-0, νομίζω ότι το χρειαζόταν. Αλλά αυτό που έλεγα και πριν, ότι ο Thresh είναι πάντα στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, είναι πάντα μόνος. Βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια από τους Dragon Nest για τον Baron. Δεν είναι κανένας κοντά με smite, δεν είναι κοντά όλοι. Βλέπουμε μια προσπάθεια του Άρη να σκοτώσει την Ιταλία, πάρα πολύ καλή ουλή. Εδώ πέρα βλέπουμε να δούμε την προσπάθεια για τον Baron, πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ λέω η Karma, το kill για τον Thresh στην Karma, ο Baron για τον Lee, πάρα πολύ ωραία ουλή έτσι. Όχι, πάρα πολύ ωραίο το τσάν της Άρη. Πάνω την ώρα που περίμενε να γίνει το smite, κάνει το τσάν και δεν μπορεί να κάνει το. Βέβαια, καταπληκτικό play. Triple kill για τον Lee, Baron buff για τους Stack and Reverse. 4 για κανέναν για τους Stack and Reverse. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα για τους Dragon Nest. Πάρα πολύ ωραία play από την Άρη νομίζω. Πάνω την ώρα που θα γινόταν το smite και ήταν δικό της, ήταν της Ελίζης. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία τα παίξα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά βλέπουμε και τον ultimate να είναι καταπληκτικός έτσι. Ναι. Καταπληκτικός. Θα δούμε το inhibitor λογικά εδώ πέρα για τους ίσως και όχι. Υπάρχει το Baron Buff. Βέβαια, σε περίπτωση που φύγει το tower θα πρέπει να κυνηγήσουν και το fight. Βέβαια. Κακώς εκεί πέρα βρισκόντουσαν κοντά οι Dragon Nest. Υπάρχει το Baron Buff για τους Stack and Reverse. Έχουμε μακριά πολύ ο Lucian, κακώς. Θα έχουμε το hook εδώ πέρα στη Σιβάνα, νεκρή Σιβάνα από την Άρη. Και χωρίς το Lucian, έτσι. Και χωρίς το Lucian, δεν το χρειάζονται. Εδώ πέρα νεκρή και η... Double kill για την Άρη. Για την Άρη το άφησε ο Lee. Θα έχουμε και τον inhibitor λογικά για τους Stack and Reverse. Άρα ένα hook πολύ ωραίο από τον Thresh στην Karma. Θα είναι νεκρή λογικά και η Elise.
Ναι, είναι νεκρή και η Ελίζα, αλλά είναι και για την Άρη. Και εδώ πέρα, για την Άρη. Και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι μάλλον είναι γκέμι του. Stuck in reverse. Τεράστια διαφορά στον Gold. Πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Βλέπουμε το τέλεπορτ από τον Τράντλ στο τόπο. Φανερή διαφορά ανάμεσα στο Edicard και στο Mid, στο Far. Υπάρχει δράκο, θα πρέπει να τον πάρω λογικά εδώ πέρα τον δράκο. Πολύ ωραία εδώ πέρα τα. Ναι, όπως και το. Πάρα πολύ ωραία βλέπουμε εδώ πέρα τα σύνορα. Hey, σου λέει ο φίλος μας. Έχουμε λοιπόν ναι. Reverse, ενώ θέλω να δω πάρα πολύ το Wanna Beat με το Stuck in Reverse. Ναι, θέλω βλέπουμε βέβαια. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό τελικό. Να πούμε παιδιά ότι ο τελικός θα είναι best of 3. Όπως φαίνεται λογικά θα είναι η Stuck in Reverse. Όπως πάει το game. Βέβαια ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί από τους Dragonets. Απέναντι στους Wanna Beat. Η νικήτρια αυτού του ζευγαριού απέναντι στους Wanna Beat. Όπως και να έχει θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο game. Best of 3. Και ο νικητής θα πάει στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλα τρία γκέι, όχι άλλα δύο έχουμε. Όχι, είναι αυτό. Αυτό και τέλος. Αυτό και τελικός. Αλήθεια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε και ένα ακόμα. Όχι, είναι αυτό και τελικός. Ποιες θα δεν ήταν τα γκέι. Ένα και τρία. Τέσσερις θα είναι ομάδες. Triple kill για τον Lucian λοιπόν. Πάρα πολύ τάμε. Κουάντρα και θα έχουμε το πέντα kill για τον Lucian. Πέντα kill για τον Lucian. Πέντα kill, χαχάι. Πέντα kill. Πέντα κιλ, γαγάι, γαγάι, άρμε! Έιστου! 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 Και το surrender για τους... Surrender, πάρα πολύ ωραίο! Είχαμε το πρώτο surrender σε ολόκληρο το τουρνουά! Πάρα πολύ ωραίο, πέντα κιλ για το γαγάι! Γαγάι, άρμε, τρελαθείτε, πέντα κιλ, γαγάι! Όλο το γαγάι, άρμε, θέλω στο chat! Έιστου και πέντα κιλ, τρέλα! Και θα έχουμε Stuck in Reverse εναντίον Wanna Beat. Περιμένουμε το μεγάλο τελικό το G-Netra Tournament που θα πάρει το Wanna Beat. Επιστρέφουμε σε λίγο με το επικό και τελικό match του τουρνουά. Θα το δούμε σε λίγο. Χαγάι εναντίον των Wanna Beat.